Σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομικών να συνομιλεί με την αγορά και φυσικά να βλέπουμε και τις υπηρεσίες μας ώστε να ακούμε τον παρμό της συναλλαγής των προβλημάτων, των ζητημάτων που υπήρχονται. Έχουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες ως Υπουργείο Οικονομικών και παλαιότερες πρωτοβουλίες αλλά και νεότερες στα πλαίσια του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που μόλις πέρασε το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς. Πρωτοβουλίες οι οποίες τώρα πια είναι στο επίπεδο της υλοποίησης. Θυμίζω. Από 1η-1η μπαίνει ένας κωδικός QR code στα τιμολόγια. Έχουμε την επέκταση του POS σε 35 νέους κλάδους. Έχουμε τη σύνδεση του POS και των ταμιακών. Έχουμε το κλείδωμα του ΦΠΑ με το MyData, των δηλώσεων του ΦΠΑ από Φεβρουάριο, ώστε να συμφωνούν με τα στοιχεία που παίρνουμε από το MyData. Έχουμε λοιπόν μια σειρά πρωτοβουλίες, οι οποίες είναι προφανές ότι έχουν ουσιαστικά ζητήματα υλοποίησης και πρέπει να έχουμε στην αγορά, να βλέπουμε εκεί που υπάρχουν τις λειτουργίες, να τις διορθώνουμε, να επεμβαίνουμε, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο των καθυστερήσεων και βέβαια να το κάνουμε με έναν τρόπο που η αγορά να μπορέσει να το υλοποιήσει. Δεν θέλουμε να ταλαιπωρούμε ασκόπους τους ανθρώπους και κυρίως να υπάρχει δυνατότητα των προμηθευτών που προμηθεύουν αυτές τις λύσεις να εξυπηρετήσουν εδώ. Αναφορικά με τα POS υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από διάφορους κλάδους. Υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι διαφορετικό, κάποια αλλαγή? Αντιδράσεις θα τις χώρισα σε δύο αντιδράσεις. Υπάρχουν αντιδράσεις στον τρόπο υλοποίησης σε βελτιωτικές κινήσεις που πρέπει να γίνουν ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να τελικά να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι και να μπουν τα POS σε όλη τη Λιανική και να συνδεθούν ώστε να μην μπορεί να κρυφτεί απόλυτη από τους πιλότες. Και υπάρχουν αντιδράσεις οι οποίες είναι εδώ πέρα για να σαμποτάρουν αυτή τη διαδικασία. Τις πρώτες τις ακούμε, είμαστε εδώ με ευήγονους, ακριβώς αυτός είναι το λόγος της επίσκεψης με δύο λόγια. Τις δεύτερες υποφέρουμε και δεν πρόκειται να τις δεχτούμε, διότι δεν δέχονται την ουσία της προσπάθειας που είναι η καταπολέμηση προδιαφυγής.